για άλλη μια χρονιά, όσο είναι για τους συνήθους. Όχι για ακόμη μια χρονιά, για μια ζωή θα τιμούμε σε αυτή τη μέρα, 9 Απριλίου 1944, τα βουλγαρικά μοναρχοφασιστικά στρατεύματα κατοχής εκτέλεσαν με το πιο βάρβαρο τρόπο τους ηρωικούς αγωνιστές από το χωριό Ξυλαγανή. Εμείς σαν Δήμος Μαρονίας απομβάζουμε προσπάθεια να τιμούμε αυτούς τους ανθρώπους και στις Σάπες. Σύντομα το ηρώο των Σαπών θα είναι έτοιμο. Έστω με αυτό το λίγο πράγμα να δώσουμε ένα φόρο τιμής στους αυτούς τους ανθρώπους για να μπορούμε να ζούμε εμείς ειρηνικά. Και όπως βλέπετε, κάθε χρόνο εδώ δεν πρέπει να τους ξεχνάμε. Αυτά τα χώματα γεμάτα με αίματα των νέων ανθρώπων που σήκωσαν τα όπλα απέναντι στον βούλγαρο φασίστα κατακτητή. Για τις Σάπες που είπατε, το ηρώο ήταν έτοιμο? Έτοιμο είναι το ηρώο. Θα κάνουμε απλώς την ανακαίνιση με το ίδιο τρόπο. Λίγες μέρες πριν την απελευθέρωση του 1944, εκεί εκτέλεσαν ένα σωρό νέα παιδιά από Σάπες, Αρσάκιο, από τη Νέα Σάντα. Ναι. Παιδιά που πάλευαν για την ανεξαρτησία, για να μπορούμε όλοι εμείς εδώ να είμαστε ελεύθεροι και να ζούμε καλά. Μιλάτε για το ηρώο. Θα μας πει το όνομα τεπώνυμο. Λέγομαι Καραγιαννάκης Γεώργιος, το Δημητρίο. Θέλετε να αναφερθώ? Είστε απόγονος? Είμαι απόγονος, ένας απόγονος από αυτούς που έχουν σφαγιστεί το 1944. Ήμουν παιδί, ήμουν 6 χρονών και θυμάμαι πού πήγαν τους ρέξανε, πώς τους πήραμε, πώς τους γνώρισαμε, διότι τους είχαν κόψει ποδάρια, χέρια και μόνο από τα ρούχα μπορέσαμε και τους γνώρισαμε. Ύστερα από λίγο καιρό πήγαμε και τους πήραμε και ήρθαμε εδώ πέρα πίσω στο μνημείο αυτό και έβαλαν τα κόκαλά τους. Και από τότε η μνήμη τους συνεχίζεται. Θυμάστε λίγο πώς είχε γίνει το ιστορικό? Το ιστορικό θυμάμαι, πολύ καλά θυμάμαι, και τη βραδιά που έφυγε ο πατέρας μου το θυμάμαι. Το ιστορικό ήταν, βγήκανε αυτοί οι άνθρωποι έξω στον βουνό για την πατρίδα. Το ωραίο είναι ότι τους πρόδωσαν πάλι μερικοί δικοί μας, διότι ήξεραν, καταρχήν ήθελαν να πάνε στη Μαρόνια με τους, για να φύγουν στο Τρίγωνο. Δεν μπόρεσαν να συνονοηθούν με αυτούς, διότι ήταν αριστεροί. Τους άφησαν έξω. Έστειλαν ένα σύνδεσμο κάτω στον Τζεμουσαντώνη. Εκεί πήγαν μέχρι σε ένα σημείο, βρέθηκαν σε μια περιπολία Βουλγάρων, φοβήθηκαν, άλλος μπήκε μέσα στη λίμνη, άλλον τον πιάσανε. Λοιπόν, και αυτό που τους έπιασε πήγε, τους παρέδωσε στα χέρια. Ναι, αλλά στη διάρκεια αυτή ήταν 4 άτομα τα οποία ήξεραν την περίπτωση και συνοήθηκαν γαμπρός, κουνιάδος και ο πιθερός του, και έφυγαν κρυφά και αυτοί γλίτωσαν. Και τους άλλους τους πιάσανε και αυτό που έγινε. Τώρα πώς νιώθετε, και ειδικά σε μια περίοδο που έχουν σηκωθεί πάλι τα σενάρια για αποζημιώσεις και της χώρας εναντί της όλης ζημίας που προκάλεσε η Γερμανία και οι δυνάμεις κατοχής, αλλά και των θυμάτων? Υπάρχει ενδεχόμενο να ζητήσετε κάτι? Κοίταξε, αν έχουμε ανθρώπους εδώ και μπορούν να βοηθήσουν σε κάτι τέτοιο, γιατί όχι? Πιστεύετε ότι πρέπει όμως να σηκωθεί αυτό το θέμα, γιατί το λέμε το στάδιο πάνω από... Αυτοί δεν σκοτώθηκαν με όπλο, δεν παραδείγματι. Αυτούς έκαναν κομμάτια με τσικασμάδες, με φτιάρια, με τέτοια πράγματα. Και μαρτύρησαν αυτό που δεν μαρτυρεί κανένας άλλος. Ο δικός μας άνθρωπος τι ήταν, τι συγγενήματα? Πατέρας μας. Παρουσιάστε.
Τότε αναπαυσόν φυλάσσον αυτάς εις την μακαρίαν ζωήν την παράση φιλάνθρωπε. Εις την καταπαυσή σου Κύριε, όπου πάντες οι Άγιοι σου αναπαύονται, αναπαύσον και τας ψυχάς των δούλων σου, ότι μόνος υπάρχεις αθάνατος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Συ ο Θεός ημών ο κατά βάσης άδειν, και τας οδύνας λύσας των πεπαιδημένων. Αυτός και τας ψυχάς των δούλων σου σώτερ ανάπαυσον. Βάλεις με την Χρυσή Αυγή, ρε, υπονοήθη. Τους δίνετε και αξία. Του πίσους και του επουσίου πάθους του μονογενού σου Υιού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, προτυπώσας και δείξας ημίν ότι αΐ τη θυσία έπεται η νίκη και το σταυρό ακολουθεί ισχύος και της εις φιλανθρωπίας. Ισχύος μεν, είναι το έθνος ημών διαφυλάτων από νίκης εις νίκην οδηγής και από ευκλεώς αγωνισαμένων και ηρωικώς πεθόντων εν τη χωρία των εκλεκτών σου κατατάξεις. Τούτον γάρτα πτά της ελευθερίας ημών των δέντρων αρβεύουσι. Ως περεν τη γη, την φάλαγγα των επιλέκτων απετέλεσε. Απόδοσουν αυτοίς ο δίκαιος κριτής των της δικαιοσύνης στέφανον. Ημίν δε, της το εκείνο θανάτου ελευθέρης νιζώση, παράσχω ο Θεός αΐ μνημονεύειν της υπερόχου αυτών θυσίας, και αναθεωρούνται στην έκβαση της αναστροφής αυτών, μιμήστε την Ανδρία. Επίβλεψον Κύριε από ουρανού και από θρόνου δόξης της βασιλείας σου, και της άρχουσιν ημών την ευλογία σου κατάπεμψον, του ενδόξου στρατού της πατρίδος ημών πρόστιθη, τους γενναίους αυτού ηγήτωρας ενίσχυε, και πάντα σημάς δια της υπερμάχου στρατηγού εις την οίκην οδήγην. Σιγαρή ο Θεός των σωτηρίων ημών και συνην δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξαση Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον δόξαση, ο και νεκρόν και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Δέσποτα Άγιε ευλόγησον. Ο και νεκρόν και ζώντων την εξουσίαν έχων ως αθάνατος βασιλεύς και αναστάσαι εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες της Πανακράτου και Παναμού μου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων Προπατώρων Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ, του Αγίου και Δικαίου Τετραημέρου Φίλου του Χριστού Λαζάρου, και τας ψυχάς των πατέρων και αδελφών ημών, των εν της ιερής του έθνους ημών αγώσιν, υπέρ της πίστεως και της πατρίδος, ηρωικώς αγωνισαμένων και εν δόξους πεσόντων πάλετε και επεσχάτων, εν σκηνές δικαίων τάξε, εν κόλπης Αβραάμ αναπαύσε και με τα Αγίων και δικαίων συναριθμίσε. Ημάς ελεήσε και αυτού συγχωρήσε ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Αιωνία ημνή. Αυτόν ημνήν.
των Αγίων Πατέρων ημών. Δεσπότημον Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Δήμαρχος Μαρονίας Σταπών. Περιφερειακού Διοικητή Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Γενικού Αστυνομικού Διευθυντή Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Λιμενικού σταθμού Μαρόνια. Υπουργού Εσωτερικών Ευρυπίδη Τηλιανίδη. Βουλευτή Ροδόπης Αϊχάν Καραγιουσού. Thank you.
αρχιδήμαρχος Μαρονίας Απών εκ μέρους της Εθνικής Αντίστασης. Εκπρόσωπος συγγενών πεσόντων. Συνδέσμου αναπήρων και θυμάτων πολέμου. Για να работи через 5 минут перезвони. Я на работе говорю, через 5 минут перезвони. Εκπρόσωπος Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Νομού Ροδόπης. Εκπρόσωπος Λέσχης Ειδικών Δυνάμεων Νομού Ροδόπης Οχυρών Υφαίας. Εκπρόσωπος Συνδέσμου Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας Νομού Ροδόπης Αγία Ειρήνη. Πολιτιστικός Όμιλος Ξυλαδανής.
εκτελούν με βάρβαρο και βασιλιστικό τρόπο οι 29 πατριώτες της Ξελογενής. Οι πατριώτες στρατιώτες βλέπουν το φως της μέρας για τελευταία φορά φωνάζοντας όχι στο φασισμό. Το αίμα που άνοικε, άνοικαχύθηκε εδώ στα χώματα αυτά, παραμένει ζεστό και ζητά από μας να έχουμε φρέσκη τη μνήμη μας και να μην ξεχνάμε την ιστορία του τόπου μας και τους αγώνες των ηρωικών κατοίκων της Ξελογενής. Σήμερα περισσότερο από ποτέ το μήνυμα της θυσίας τους είναι επίκαιρο. Στις μέρες μας που η πατρίδα περνά δύσκολες ώρες και ορισμένες φορές γίνεται πολύ λόγος για την εθνική μας κυριαρχία, αυτοί οι αγωνιστές μας θέλουν ακόμα ένα μήνυμα. Να παραμείνουμε αναλάτευτοι στις θέσεις μας, να φυλάξουμε ως κόλλιο οφθαλμού την πατρίδα και την ανεξαρτησία της. Δυστυχώς όμως πολλές φορές με το βάρος της φόρτισης ξεχνάμε και επιλέγουμε δρόμους που οδηγούν σε λάθος κατεύθυνση. Ναι στην Ενωμένη Ευρώπη παρά τα λάθη και τις παραλήψεις των φίλων και συμμάχων μας, αλλά όχι σε κάθε είδους φασιστική νοοτροπία που τυφλά μας οδηγεί στην απαξίωση της ιδέας της πατρίδας και της ελληνικότητας μας. Όχι στο φασισμό και στα εγκλήματα του. Αυτό είναι το μήνυμα και πρέπει να μην το ξεχνάμε ποτέ. Και όταν περνάμε από εδώ, από το μνημείο αυτό, να θυμόμαστε πως κάποιοι με το αίμα τους και με τη ζωή τους του υπέγραψαν αυτό το μήνυμα. Αθάνατοι! Συνήθως μια τέτοια μέρα έχουμε μια ομιλία από έναν απόγονο πεσόντος, εδώ από αυτό το μικρόφωνο. Φέτος όμως, ανήμερα της επετείου του θανάτου των 29 πεσόντων, 9 Απριλίου, λάβαμε με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μια επιστολή ενός απόγονου πεσόντος με την επιθυμία να τη διαβάσουμε εδώ μπροστά σας. Η επιστολή έχει ως εξής. Σίδνεϊ, Αυστραλία, 9 Απριλίου 2013. Αγαπητοί μου συμπονούντες ξυλαγανιώτες, από το τραγικό γεγονός της 9ης Απριλίου 1944, της εκτέλεσης των 29 ξυλαγανιωτών από τα βουλγαρικά στρατεύματα κατοχής, αγαπητοί συγχωριανοί, αγαπητοί συμπατριώτες, που τιμάτε με την παρουσία σας το ετήσιο μνημόσυνο των 29 ηρώων της Ξυλαγανής, γεια και χαρά σας από τη μακρινή Αυστραλία. Λέγομαι Καραγιαννάκης Ιωάννης του Δημητρίου. Γεννήθηκα στην Ξυλαγανή στις 23 Απριλίου του 1944 από γονείς πρόσφυγες προερχόμενους από το μεγάλο μπογιαλίκι της αλυσμόνητης Ανατολικής Ρωμιλίας. Κόμματα τα οποία με αξίωσε ο Θεός να τα επισκεφτώ το 2005 μαζί με τον αδερφό μου Καραγεννάκη Γεώργιο και να πιούμε συγκινημένοι από το ίδιο νερό που έπινε ο πατέρας μας να περπατήσουμε στους δρόμους που περπατούσε και αυτός, τελώντας έτσι κατά κάποιο τρόπο μνημόσυνο στον πατέρα μας στα χώματα που γεννήθηκε. Ένα πατέρα που δεν γνώρισα ποτέ, γιατί γεννήθηκα 14 μέρες μετά από τον τραγικό θάνατό του, 14 μέρες μετά την 9η Απριλίου του 1944, μια ημερομηνία που σημάδεψε τόσο τη δική μου τη ζωή, όσο και τις ζωές των υπόλοιπων ξυλαγανιωτών. Είχα επίσης την ατυχία να χάσω και τη μητέρα μου σε πολύ μικρή ηλικία, αλλά πρόλαβα να ακούσω από τα χείλη της μερικές κουβέντες που πάντα τις θυμάμαι και δακρύζω, όταν μου έλεγε. Ήταν μήνας Απρίλης του 1941, όταν ήρθαν οι Βούλγαροι και μας άρπαξαν τη Λευτεριά. Μας άρπαξαν τα σπίτια να φέρουν Βούλγαρους να καθίσουν. Μας άρπαξαν τα χωράφια μας, τα λίγα τρόφιμα που είχαμε. Τους παπάδες τους έπαψαν να λειτουργούν. Έφεραν Βούλγαρους δασκάλους και δίδασκαν στο σχολείο μόνο τη βουλγάρικη γλώσσα. Μας πίεζαν να ασπαστούμε τη βουλγάρικη υπηκότητα, αλλά εμείς τους απαντούσαμε με τα λόγια του Αθανάσιου Διάκου. Εμείς Γρεκοί γεννηθήκαμε και Γρεκοί θα πεθάνουμε. Αχ, παιδάκι μου, όταν είσαι νέος και το αίμα σου βράζει, πώς μπορείς να αντέξεις σε αυτή τη συνεχόμενη ταπείνωση? Όπου κάποια μέρα οι νέοι της πατρίδας μας φώναξαν «Όχι άλλη ταπείνωση» και βγήκαν στα βουνά και οργάνωσαν Αντάρτικο. Το ίδιο έκαναν και τα παλικάρια της Ξυλαγανής, που μέσα σε αυτούς ήταν και ο πατέρας σου, παιδί μου. Στην προσπάθεια που έκαναν να ενωθούν με μεγαλύτερες ομάδες της εθνικής αντίστασης, κάτι δεν υπολόγισαν σωστά και έτσι στις 6 Απριλίου του 1944 πιάστηκαν από τα βουλγαρικά στρατεύματα κατοχής. Ύστερα από φρικτά βασανιστήρια,
τους εκτέλεσαν στις 9 Απριλίου του 1944. Αυτά μου έλεγε κλαίγοντας η μάνα μου. Και εγώ τα έκλεισα στην ψυχή μου και τα κουβαλώ μέσα μου ζωντανά μέχρι σήμερα. Και όπως διάβασα στο Μνημείο των Ηρώων όταν ήρθα το 2005, τους σκότωσαν γιατί ήθελαν να είναι ελεύθεροι. Και όταν έρχομαι στο χωριό, έρχομαι στο μνημείο και φωνάζω «Πατέρα, είμαι εδώ», είναι σαν να τον ακούω να μου λέει «Καλώς το παλικάρι μου». Από μικρός άκουγα να μου λένε «Να μην ξεχνάς πως είσαι Έλληνας και χριστιανός ορθόδοξος. Να μην ξεχνάς πως το έθνος μας σκόρπισε παντού τα φώτα του πολιτισμού. Και θα το φωνάξω δυνατά, να με ακούσουν και οι 29 πεσόντες ήρωες, να με ακούσει και ο πατέρας μου. Είμαι περήφανος για αυτούς. Είμαι περήφανος για τον πατέρα μου. Είμαι περήφανος για το χωριό μου. Είμαι περήφανος για την Ελλάδα. Γι' αυτό και μια από τις χώρες μου την ονόμασα Ελλάδα». Αυτά τα λίγα είχα να σας γράψω και ελπίζω να μην σας κούρασα. Συμπατριώτες, με την ευχή να μην ξεχάσουμε ποτέ αυτούς που θυσιάστηκαν για τη λευτεριά και την πατρίδα, σας χαιρετώ από τη δεύτερη πατρίδα μου, που ζω τα 45 χρόνια τελευταία, την Αυστραλία. Καραγιαννάκης Ιωάννης του Δημητρίου. Συγγή ενός λεπτού. Σας ευχαριστούμε πολύ που τιμήσατε με την παρουσία σας τη σημερινή λιτή σε μια εκδήλωση. Σας ευχαριστούμε.